Να χαιρετήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Χρήστο Αντρέου. Κύριε Αντρέου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σάμα. Μας λείψατε μια εβδομάδα πάντως, κύριε Αντρέου. Τρέχουν τα αστυνομικά. Θα θέλω να κάνουμε αρχή από τους πυροβολισμούς εναντίον τράπεζας στην Ευρύχου. Έχετε κάποια πληροφόρηση, τι ακριβώς συνέβη? Ναι, πριν από λίγο έχω ενημερωθεί ότι οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών και η Βαλιστική Υπηρεσία βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου διεξάγονται εξετάσεις. Να πούμε ότι ψες λίγο πριν τις 9 το βράδυ είχαν ρηφθεί από άγνωστο ή άγνωστα πρόσωπα αριθμός πυροβολισμού εναντίον προθήκης υποκαταστήματος τράπεζας. Έχουν προκληθεί κάποιες ζημιές στην προθήκη του καταστήματος αλλά και στην είσοδο. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν αξιολογήσεις κάποιων κλειστών κυκλωμάτων τα οποία θα παραληφθούν τόσο από το υποκατάστημα αλλά και από την περιοχή. Όμως δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνουμε και βαλιστικός έλεγχος, τις σφαίρες που έχουν χρησιμοποιηθεί, τι είδος όπλα κλπ. Έχουν εντοπιστεί ένας αριθμός βολίδων αλλά και φυσικίων στην περιοχή για συγκεκριμένο διαμέρισμα, διαμέτρημα όπλων. Άρα μπορεί να είναι κυνηγετικό. Όχι, όχι, δεν πρόκειται για κυνηγετικό. Φαίνεται να είναι στρατηγικό πυροβολόπλο. Στον G3 δηλαδή, μπορεί να είναι. Αυτό δεν είναι γνωστό αυτή τη στιγμή. Είναι διαμέτρημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορα στρατηγικά τυφέκια. Όμως θα γίνουν εξετάσεις που χρειάζονται από την Βαλιστική Υπηρεσία για να εντοπίσουμε είτε οτιδήποτε έχει σχέση με συγκεκριμένα όπλα, είτε ακόμα από επιστημονικές εξετάσεις. Τα οποία δεν υπήρξε όμως κάποιο σύνθημα ή κάτι που να εξηγεί και το σκοπό αυτής της οργής και του πυροβολισμού. Αμήν το ευτύχημα ότι έγινε σε μια τέτοια ώρα που δεν υπήρχε κανείς. Ναι, δεν υπήρχε, ναι, γίνονται εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή εξετάσεις κατευθύνονται προς όλες τις πλευρές, όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, οπότε προχωρούμε στη διερεύνηση. Ωραία, κύριε Αντρέου.